Λίγο πρωτού ριχτεί στη μάχη του Ρολάν Καρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εξαιρετικός και κυριάρχησε σε ακόμη μια χωμάτινη επιφάνεια. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-0 σέτα στο τουρνουά της Λιόν του Βρετανού Κάμερον Νόρι, νούμερο 49 στον κόσμο, και κατέκτησε τον 7ο τίτλο της καριέρας του μετά τη Στοκχόλμη του 2018, τη Μασαλία, το Εστορίλ και το ATP Finals το 2019, ξανά τη Μασαλία το 2020 και το Masters του Μόντε Κάρλο το 2021. Ο Τσιτσιπάς έχει συμμετάσχει σε 4 τελικούς κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, οι 3 εκ των οποίων στο χώμα, δείχνοντας ότι βρίσκεται στα καλύτερά του πριν από το δεύτερο Grand Slam της χρονιάς. Οι 33 νίκες και οι μόλις 8 ήττες που έχει υποστεί ο Τσιτσιπάς το 2021 τον φέρνουν στην κορυφή της σχετικής λίστας του Race για την πρώτη θέση. Είναι φανερό πως ο 22χρονος Έλληνας πρωταθλητής νούμερο 5 στην κατάταξη διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του στο τέννις. Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς έκανε το 5 στα 5 σε τελικούς σε 250 ATP μετά τη Στοκχόλμη, τη Μασσαλία 2 φορές και το Εστορίλ, δίχως μάλιστα να έχει χάσει σετ. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το κύπελλο Ελλάδος στο χάντμπολ για τέταρτη φορά στην ιστορία της μετά το 24-22 επί του ΠΑΟΚ στο ΔΑΚ Λευκόβρηση στην Κοζάνη. Το κύπελλο κατέληξε στην τροπαιοθήκη της ΑΕΚ για πρώτη φορά από το 2014. Ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκε σαφώς δυσκολότερος αντίπαλος από ό,τι αναμενόταν πριν την έναρξη της αναμέτρησης, παραμένοντας στη διεκδίκηση του τροπαίου ως το φινάλε του ματς. Η ομάδα του Δημήτρη Δημητρούλια πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της φετινής χρονιάς και το προσεχές διάστημα διεκδικεί με αξιώσεις άλλους δύο, το πρωτάθλημα της Α1 και το European Cup. Κυπελούχος Ελλάδος στο ανδρικό πόλο αναδείχθηκε για 22η φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην πρωτάρα ΑΕΚ στον τελικό του Final 8 που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο του Λεμού. Ο Ολυμπιακός έφτασε εύκολα στην νίκη με 24 και τελείωσε σε εγχώριο επίπεδο με 4ο κατά σειρά double μια δύσκολη χρονιά. Ο τελικός δεν έκρυβε συγκινήσεις. Οι Πειραιώτες δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της ανωτερότητάς τους, προηγήθηκαν με 9-0 στο πρώτο οκτάλεπτο και στο τέλος έφτασαν σε ρεκόρ διαφοράς για τελικό κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας και στις γυναίκες στο Πόλο, καθώς νίκησε την Βουλιαγμένη στο Λοιμό με 11-8 και έτσι τα κορίτσια των Ερυθρολεύκων μετά και την κατάκτηση της EuroLeague πάνε φουλ για το τρέμπλ, αν καταφέρουν να κατακτήσουν και το πρωτάθλημα. Κυρίο χαρακτηριστικό του τελικού ήταν το γεγονός πως ο Ολυμπιακός, αν και έχανε με 5-1 και 7-3, κατάφερε τελικά να γυρίσει το μάτς και να κατακτήσει το τρόπαιο. Ο Κριστιάν Κολομεύ ήταν συνεπής στο ραντεβού του με τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύβησης στις Βουδαπέστης. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάρκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο με επίδοση 21-73 στον τελικό. Να σημειωθεί ότι είναι το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο του Κολομεύ σε μεγάλη οργάνωση μετά τα ασημένια στο Ευρωπαϊκό του 2018 και στο Παγκόσμιο του 2019.